Τρεις ημέρες πριν το δημοψήφισμα και θέλω να επικαλεστώ και τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα για να έχω την άποψή σας πάνω στο σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την ανάγκη ομοψυχίας. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι επέλεξε, θα σας έβρισκε και εσάς σύμφωνο. Επιτρέψτε μου ότι μια παρατήρηση επέλεξε ένα κακό σκηνικό. Γιατί? Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός τρεις μέρες πριν, όταν έχει αποφασίσει ότι είναι σε μια προεκλογική περίοδο ο ίδιος. Δεν είναι ουδέτερος ο Πρωθυπουργός. Έχει επιλέξει το όχι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πηγαίνει στις ένοπλες δυνάμεις και να κάνει κήρυγμα στις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την επιλογή του. Είναι ένα μικρό ακόμη λάθος. Όπως λάθος είναι η απόφαση στα Υπουργεία, ελάτε δημόσιοι υπάλληλοι να σας μιλήσουν οι Υπουργοί για το όχι. Όπως λάθος είναι το πανό στο Υπουργείο Οικονομικών με το όχι. Γίνονται μερικά πράγματα επί ΣΥΡΙΖΑ που αν τα έκανε και η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, θα είχαμε βγει όλοι στα κάγκελα. Και θέλω να είμαι τίμιος. Το παλιό σύστημα που έχει κάνει πολλά κακά, και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, είχε τα τελευταία χρόνια αρχίσει να συμμορφώνεται σε σχέση με τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Αυτό που ζούμε σήμερα με τις ανακοινώσεις, είδα την ανακοίνωση του κ. Κατρούγκαλου. Ελάτε δημόσιοι υπάλληλοι να σας πω γιατί πρέπει να ψηφίσετε όχι. Δικαιούται ένας υπουργός να καλεί τους υπαλλήλους του για να τους ενημερώσει. Τι είναι, πρόβατα είναι τα παιδιά? Ο κύριος Βίτσας μιλούσε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα. Mm-hmm. Να φεθεί ο κόσμος, να φεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, να φεθούν οι στρατιώτες, να αποφασίσουν για αυτό που θεωρούν καλό. Έτσι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να φερθεί ο Πρωθυπουργός. Πάντως, με την ουσία του μηνύματος, το οποίο νομίζω ότι έχετε ζητήσει και εσείς, την ομοψυχία δηλαδή. Αυτές τις μέρες νομίζω ότι συμφωνείτε. Ναι, αλλά θα πρέπει αυτό, ξέρετε, να αποδεικνύεται στις πράξεις. Να αποδεικνύεται στις πράξεις και θα πρέπει οι πολιτικοί να κρατηθούν μακριά. Είναι εύκολη η επιρροή. Λέτε εμείς να μην έχουμε ανθρώπους στις δημόσιες υπηρεσίες, να μην έχουμε ανθρώπους στο στρατό. Αποτραβιόμαστε. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σεβόμαστε ότι ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει με βάση αυτά που μαθαίνει, με βάση τις ανακοινώσεις μας. Και όχι πηγαίνοντας εμείς να τους λέμε τι θα ψηφίσουν. Λοιπόν, βέβαια, επιτρέψτε μου να πω, ως ο πολιτικός αρχηγός που πήρα απολυτήριο από τα σύνορα και όχι από την Σαλαμίνα ή από το Πεντάγωνο που έχουν πάρει αυτοί που κυβερνούν ή που δεν έχουν πάει και καθόλου φαντάρι κάποιοι από αυτούς. Επιτρέψτε μου λοιπόν, σαν ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει την χώρα στα σύνορα, να πω ότι η ρίση ότι ο στρατός θα προστατεύσει και την εσωτερική ηρεμία είναι στα όρια. Είναι στα όρια. Δεν θέλω να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ο στρατός έχει δουλειά στα σύνορα. Ο στρατός έχει δουλειά να υπερασπιστεί την πατρίδα. Δεν έχει σχέση με την εσωτερική ασφάλεια. Για την εσωτερική ασφάλεια υπάρχει ο κύριος Πανούσης. Είμαστε τρεις ημέρες πριν το δημοψήφισμα. Οι επιλογές είναι ναι ή όχι. Τι θα συμβεί στη χώρα, σύμφωνα με τη δική σας άποψη, εάν ο λαός επιλέξει το όχι, και γιατί δεν δέχεστε το γεγονός ότι ένα όχι θα είναι ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης, σε αντίθεση με το ναι που στην ουσία σπρώχνει την κυβέρνηση να υπογράψει εκείνη την ώρα? Ναι. Να πάρουμε τα πράγματα στην άσχημη πλευρά τους. Να ξεκινήσουμε από το όχι. Ναι. Ο συνάδελφος, ξεχνιέμαι, ο δημοσιογράφος... Ο Ηλίας Σιχαντάρης. Ο Ηλίας. Ήταν αποκαλυπτικός στις λεπτομέρειες, αν έπρεπε κανείς να τον προσέξει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε λεφτά. Και το δεχόμαστε όλοι ότι χρειαζόμαστε λεφτά σε χώρα. Και τα λεφτά αυτά δεν θα έρθουν από κάποια άλλη πηγή. Θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με διάφορους. Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από την Κεντρική Τράπεζα. Και επενδύσεων χρειαζόμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος σοβαρός αναλυτής, κύριε Ρόιτερ, που να μπορεί να ισχυριστεί ότι αν η Ελλάδα πει αύριο όχι, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πει στείλτε λεφτά στις ελληνικές τράπεζες να μπορούν οι συνταξιούχοι να πάρουν λεφτά? Όχι, αλλά το επιχείρημα της κυβέρνησης δεν είναι αυτό. Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι με αυτό το όχι στα χέρια πηγαίνω στις Βρυξέλλες, διαπραγματεύομαι, πετυχαίνω άμεσα μια συμφωνία. Και το λέω αυτό και τάξω τον κύριο Μαρουφάκη. Το άμεσα. Ότι θα έχουμε πολύ άμεσα μια συμφωνία. Ναι, ναι. Το πολύ άμεσα μας το έχουν πει και θυμάστε πολύ καλά, γιατί είστε και πολύ προσεκτικός, ότι μας το έχουν πει 7 φορές μέχρι τώρα. Έτσι. 7 φορές έχουν έρθει και μας έχουν πει άμεσα. Μέχρι τότε η αγορά έχει πεθάνει. Και σήμερα βλέπουμε τις πιο τραγικές στιγμές. Βλέπουμε δηλαδή να αμφισβητείτε, να χαμογελάνε κάποιοι υπουργοί και να λένε ότι εγώ δεν στείνομαι στην ουρά του ATM. Το ξέρουμε ότι έχουν λεφτά, έτσι. Αλλά οι άνθρωποι στείνονται στην ουρά του ATM για να πάνε να πάρουν φαγητό, για να πάνε να βοηθήσουν τους συγγενείς τους στα νοσοκομεία. Άρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι το ATM της Βουλής άδειασε 4 φορές από τους συναδέλφους σας, τους βουλευτές, είναι αληθές? Το είδαμε. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι δεν ήταν μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ουρά. Όχι, το λέω γιατί
Το λέω γιατί αυτοί ήταν μέσα και χαμογελάγανε με τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από Δευτέρα, αλλά μόλις τελείωνε το χειροκρότημα, πήγαιναν στην ουρά για να πάρουν χρήματα. Γιατί ούτε αυτοί πιστεύανε. Μαζί με τους άλλους βουλευτές των άλλων κομμάτων. Ναι, οι φωτογραφίες που έχω δει πάντως είναι σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ας μην το συζητάμε, είναι ένα από τα σημεία υποκρισίας. Όχι, είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που είπε άλλο, και το είπε ο κ. Βαρουφάκης. Επειδή φτάσαμε στη Βουλή, υπάρχει και ένα άλλο σημείο ισορροπίας, αν θέλετε, υποκρισίας. Υπάρχουν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μας πιάνανε στους διαδρόμους και μας λέγανε να κάνουμε κάτι. Είναι λάθος το όχι, είναι λάθος το δημοψήφισμα. Και τους λέγαμε, παιδιά, το κάτι γίνεται μέσα στην αίθουσα. Γίνεται μέσα στην αίθουσα. Αλλάξτε γνώμη στον Πρωθυπουργό, αλλάξτε γνώμη στους υπουργούς. Και βλέπουμε σήμερα. Είμαστε στο παραπέντε. Κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες τολμάνε να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε σε αυτή τη γραμμή του όχι. Και υπάρχει σιγή ηχθείως από τους ευρωπαϊστές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Πρέπει να τολμήσουν οι άνθρωποι. Γιατί, και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες μηδενιστικές συμπεριφορές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όλοι δραχμόφιλοι. Δεν είναι όλοι σταλινικοί. Υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που είναι ευρωπαϊστές. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι και η πλειοψηφία. Αλλά αυτή πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της. Να πει σήμερα ότι πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό το κατήφορο. Επιστρέφω στο μεγάλο σας ερώτημα για το όχι. Αν ένα όχι θα δώσει μια διαπραγματευτική αξία στον Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Με ποιους θα συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας? Θα συνομιλήσει με τον κύριο Ντράγκη, με τον κύριο Γιούγκερ, έτσι δεν είναι? Και με κάποιους πρωθυπουργούς που θέλουμε τη στήριξή τους. Mm-hmm. Ας πούμε τον Ολάντ, κεντροαριστερός. Το Ρέτζι, έτσι. Όλοι αυτοί έχουν βγει και έχουν πει ότι το όχι είναι ότι φεύγετε, ότι κουνάτε μαντήλι στην Ευρώπη. Άρα θα είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος μιας κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, εάν ο ελληνικός λαός πει όχι. Θα εκλειφθεί ως μήνυμα ότι θέλουμε να αποκοπούμε από την Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός πει ναι, κύριε Θοδωράκη, θα ξυπνήσουμε σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον όπου ξαφνικά καλά θα ανοίξουν τράπεζες, όπου ξαφνικά θα ξεπεραστούν τα προβλήματα, ή θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα έχουμε το ναι στο χέρι, θα το έχουν οι Ευρωπαίοι το ναι στο χέρι και θα μας χορέψουν στο ταψί, για να το πω απλά, γιατί και ναι θα πάμε να πούμε και οι τράπεζες θα μείνουν κλειστές για ένα διάστημα και ακόμη πιο σκληρά μέτρα θα φάμε στο κεφάλι. Μάλιστα. Το ερώτημά σας είναι σωστό. Δεν υπάρχει παράδεισος από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχουν εύκολες μέρες. Έτσι όπως φτάσαμε, έτσι όπως τα κατάφερε η κυβέρνηση, που έχασε χρόνο, η συμφωνία τον Μάρτιο θα ήταν πολύ καλή. Γι' αυτό στηρίξαμε, και με βρίζουν κάποιοι, και το ξέρετε, γι' αυτό στηρίξαμε 20 Φλεβάρι την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και είπαμε ότι έπρεπε να την κάνει αυτή τη συμφωνία, έπρεπε βέβαια να πάρει και λεφτά τότε. Το ξέχασε δυστυχώς, πάνω σε ένα αντιμνημονιακό ίστρο, δεν πήραν τα λεφτά της Ευρώπης γιατί ήταν μνημονιακά. Έπρεπε λοιπόν το Μάρτιο να κάνουμε τη συμφωνία. Καθυστερήσαμε, και αυτή η Δευτέρα θα είναι δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση και τον ένα κερδίσει, δεν υπάρχουν εύκολες μέρες μπροστά μας. Απλώς με το ναι τι μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση στην Ευρώπη ότι οι Έλληνες, παρά αυτά που τους έχουν συμβεί, θέλουν να μείνουν ισχυρά μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και πιστεύω με ένα ενωμένο πολιτικό σύστημα, με μια αυστηρότητα απέναντί τους, μπορούμε να κερδίσουμε μια καλή συμφωνία, μια αναπτυξιακή συμφωνία, το δεύτερο σκαλί, και μια αναδιάρθρωση του χρέους. Ωραία. Μπορούμε να τα πετύχουμε γιατί θα έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει συμμαχία. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε με 51%. Εάν το δημοψήφισμα είναι 70% ναι, εάν ανατραπούν όλα τα προγνωστικά και είναι ένα μεγάλο ναι, ένα μεγάλο ποτάμι που λέει είμαστε Ευρώπη και διεκδικούμε, γιατί ξέρετε ποια είναι η θέση μου. Εγώ έχω πει ότι η Ευρώπη έχει προβλήματα. Η Ευρώπη χρωστάει απαντήσεις στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή πάμε να συμφωνήσουμε μαζί της, ξεχνάμε τα λάθη που έχουν κάνει με τη λιτότητα, αλλά δεν έχουμε. Ακούσατε τι είπε σήμερα ο κ. Λαφαζάνης στο ρώσικο πρακτορείο? Είπε, ευχάριστο είναι, λέει, οποιοδήποτε θέλει και χρήσιμο θα είναι να βοηθήσει κάποια στιγμή τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, επέτες. Ποιος θα βοηθήσει αύριο? Είναι απλό το ερώτημα. Εγώ θέλω ο κ. Τσίπρας, γιατί θα ξαναβγεί αύριο σε ένα καινούριο διάγγελμα. Θα βγει και αύριο το βράδυ, να απαντήσει μόνο σε ένα ερώτημα. Έτσι. Ο λαός ψηφίζει όχι. Σε πόσες μέρες θα ανοίξουν οι τράπεζες? Ξέρετε ποια θα είναι η απάντηση? Θα δούμε. Οι τράπεζες θα ξανανοίξουν ίσως τον Σεπτέμβρη. Και οι τράπεζες θα ανοίξουν ίσως μετά από κούρεμα. Μας επιφυλάσσει κούρεμα το όχι. Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν δεν στηριχτούν με
φορτηγά που θα φύγουν από τη Φραγκφούρτη και θα έρθουν εδώ να γεμίσουν οι τράπεζες λεφτά, αναγκαστική πορεία είναι το κούρεμα. Και λένε θα είναι 20%, θα είναι 30%. Γιατί είναι λίγο? Είναι λίγο ένας άνθρωπος που έχει 10 χιλιάρικα στην τράπεζα να έχει αύριο 7? Καλά. Όλοι εύχονται και ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώνει και ο Πρωθυπουργός το έχει πει ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα κούρεμα καταθέσεων και ότι εγγυάται το κράτος και η κυβέρνηση την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Είναι τρεις λίγο, μέρες. Επιτρέψτε μου, έχει λίγο γελίο αυτό. Για τον απλό λόγο ότι σας θυμίζω ότι την Κυριακή διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό το πρωί ότι δεν θα κλείσουν οι τράπεζες. Και το απόγευμα διαβεβαίωναν ότι ακόμα και να κλείσουν οι τράπεζες δεν θα υπάρχει όριο. Και τα δύο μέσα σε λίγες ώρες καταρρίφθηκαν. Ποιος μπορεί να πιστέψει σήμερα ότι δεν θα υπάρξει καινούρια αρνητική πορεία στην οικονομία και στις τράπεζες με το όχι? Και Θεοδωράκη, σε τρεις ημέρες ο λαός αποφασίζει λοιπόν και μένει. Ο λαός θα αποφασίσει και πρέπει να αποφασίσει για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.